είναι δύο σύλλογοι στην Ανατολική Φθιώτιδα, οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει έτσι τα τελευταία χρόνια σε όλους τους αγώνες που γίναν για τους βιοπαλαιστές αγρότες στην περιοχή της Φθιώτιδας. Με αποτέλεσμα να αυξήσουμε και τους συλλόγους μας με μέλη. Η πελασγία διπλασίασε τα μέλη της στις τελευταίες εκλογές. Η Στυλίδα κόντεψε να τα τριπλασιάσει, πετυχαίνοντας 164 μέλη. Και γράφονται κι άλλοι στους συλλόγους μας, φτιάξαμε κι άλλους συλλόγους. Το κύριο ζήτημα αυτό είναι η οργάνωση του αγώνα, είναι η οργάνωση συλλόγου. Δηλαδή, άμα φτιάξουμε αγροτικούς συλλόγους σε κάθε χωριό, αν είναι δυνατόν, ή σε μια περιφέρεια χωριών, ομοσπονδίες μετά κλπ. Να συντονίσουμε τον αγώνα δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και βέβαια με τον αγώνα. Χρειάζεται ενωμένος αγώνας των αγροτών μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Τα προβλήματα είναι ουσιαστικά αυτά που βγάζουν τον κόσμο στον αγώνα. Παρά τα αυτά, συμβάλλουν οι αγροτικοί σύλλογοι, πρέπει να οργανώσουν, να στήσουν τα μπλόκα, δεν μπορεί να έρχονται μόνο τους από πάνω. Όξυνση των προβλημάτων είχαμε πάντα και στην αγροτιά και στην εργασιά. Συμφωνάμε τα αιτήματα αυτά, δίκαια είναι. Εξάλλου μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα συμπαραστέκεται και δικαίως μας συμπαραστέκεται, δηλαδή σε όλα τα χρόνια που βγαίνουν. Έχω ξεκινήσει από μικρό παιδί, από τότε που παλεύαμε για προστασία του εισοδήματος. Και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για χαμένο εισόδημα, που κάθε χρόνο αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι παρόλο που οι αγρότες μειωθήκαν, δεν έχουν εισόδημα. Δηλαδή, όσο να καλλιεργεί σήμερα, δεν φτάνουν να ζήσει. Και ενώ εμείς παράγουμε πλούτο, δυστυχώς αυτό το πλούτο που παράγουμε, τον εκμεταλλεύονται οι εκμεταλλευτές μας σε μια κούφτα. Κάνω καλά και τα σιτάρια εδώ πέρα. Και σιτάρια καλλιεργούμε και. Και βαμπάκια καλλιεργούσε. Κτηνοτροφία έχει μείνει ελάχιστη. Έχει αποδεκατιστεί. Αλλά εκείνο και που σημειώνεται αυτή τη στιγμή λόγω του ότι τα σιτάρια αυτά όλα τα είναι σε κακή κατάσταση. Δηλαδή οι τιμές και αύξηση και το κόστος. Τα πέντε φτερά και τα πολλά είναι ακριβά. Λοιπόν. Άρχισε ο κόσμος και βάζει τζάμια. Άρχισε εδώ πέρα και γεμίζουν τώρα φωτοβολταϊκά τώρα. Σου λέει προκειμένου να του βάλω σαρ. Γιατί έρχονται οι εταιρείες και νοικιάζουν τα έτσι κοροϊδεύουν και στο τέλος να χτυπάνε το κεφάλι γιατί χάνουν και τα χωράφια και την παραγωγή. Και θα τα χάσουν. Και μετά θα τα χάσουν. Σαν τα χάσουν από τους λεπτά. Και ο άλλος ο κάπος τώρα αρχίζει και βάζει φωτοβολταϊκά και πέρα από την κυρίες. Ούτε αλληλεία. Έχει και αλληλεία, δεν μπορούμε να μιλάμε για πολλούς πλέον επαγγελματίες. Είναι παράκτιοι αλληλείς εδώ στην περιοχή μας, οι οποίοι έχουν αποδεκατιστεί, δηλαδή όπως πανελλαδικά. Έχουμε όμως και αλληλεία. Εκείνο που ανέβηκε ήταν η χθιοκαλλιέργεια που είναι η βιομηχανία. Αλλά αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι απέναντι έβγαια και από εδώ στο κομμάτι τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι έχει αυξηθεί τόσο μεγάλο το κόστος που παραγωγή. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν οπαθεί να πάνε αγορά. Σκέφτεται να αγοράσει τώρα λίβασμα. Και αν θα αγοράσει, θα ρίξει στο μισό. Αλλά το πίπεδο. Αλλά το πίπεδο. Δεν το πίπεδο. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα για 3 χρόνια ήταν ακαρπία, μεγάλο πρόβλημα αυτό και τα οικονομικά πάνε κατά δύο όλο μάνα. Είναι τούτης όπως, εντάξει, σαν αγροτικός όπως προσπαθείς να κατεβάσεις τον κόσμο εδώ κάτω. Τώρα ετοιμάζομαι τώρα να πάμε αύριο στο Συλλαλητήριο, στη Λαμία, μεθαύριο στη Στυλίδα, μπας και κλείσουμε και τον δρόμο. Παραμεθαύριο να πάμε στη Μαυρομαντήλα. Βγάλαμε ένα τέτοιο πράγμα και την Κυριακή. Καλό μόνο τον κόσμο εδώ πέρα να έρθει να κάνουμε ένα συμβολικό κλείσιμο. Το Νοέμβριο που καταθέσαμε στις υπολογίες αυτές δεν ξέρει κανένα. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την άλλη. Καλά, αλλά δεν τώρα τρέφουν αυταπάτες εκεί. Ότι... Τροπολογία για φορολόγιο του πετρέλαιου, για επιδότηση στο ΔΟΑ, για το αγροτικό ρεύμα, ας πούμε, να μειωθεί. Λοιπόν, αυτά τα τρεις τροπολογίες συγκεκριμένα τα έγινε. Λοιπόν, τι να τους κάνει. Αλλά ρωτήστε τους όμως, γιατί ρε εσείς, κατέβησε το κουκκό, 23 Νοεμβρίου, είναι γραμμένα τα πράγματα του. Γιατί δεν το ψηφίσατε, γιατί σκούδηκατε και φύγατε. Λοιπόν,
Τι θα γίνει δηλαδή. Κοροϊδία τώρα για να λένε από τα μπαλκόνια για να μαζεύουν τα ψηφαλάκια τώρα. Αλλά τα βγάλουμε. Λέει, το θέμα είναι να βγουν και συμπεράσματα. Δυστυχώς έτσι είναι. Από αυτόν τον λόγο τώρα. Αλλιώς και η οργάνωση είναι του κύριου. Αγροτική σύλλογη μαζευτείτε. Είναι ένα βήμα αυτό που κάνατε τώρα.